Όλων τα έτσι σας πολλά και ευλογημένα. Θέλετε, αδελφοί μου, να ελεηθείτε? Όλοι αυτό εξητούμε, το έλεος του Θεού. Η απάντηση έρχεται από το Θεό. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Αυτό έκαμε η Αγία Ταβιθά, που εορτάζεται η μνήμη της σήμερα. Χείρες, φτωχά, ορφανά, ασθενείς, ταλαιπωρημένοι, έβρισκαν στήριγμα, παρηγοριά, βοήθεια, φιλανθρωπία στην Αγία Ταβιθά. Αγάπη ήταν η βάση πάνω στην οποία έκαμε τις ελεημοσύνες της. Τόση δύναμη όμως αυτή η ελεημοσύνη, που εκτός του ότι, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, συγχωρεί αμαρτίες, εδώ ήταν η κινητήρια δύναμης για να την αναστήσει ο Απόστολος Πέτρος. Αρρώστησε κάποτε Ταβιθά και πήγε στα μέρη της Ιώπης ο Άγιος Ένδοξος Απόστολος Πέτρος. Πέσανε απάνω του οι πονεμένοι, οι ταλαιπωρημένοι, οι πάντες που έβρισκαν καταφύγιο στην αγάπη της Ταβιθάς. Τον παρακάλεσαν και εκείνος, κινούμενος από την φιλεσπλαχνία του ουρανίου Πατρός του Θεού μας, γονάτισε, προσευχήθηκε. Κι ο παρησία που είχε αυτή η προσευχή, ο δύναμης, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, διαμέσου των προσευχών του Αγίου Αποστόλου Πέτρου, ανέστησε την Ταβιθά. Ανασηκώθηκε, κάθισε στο νεκροκράβατο, συνειδητοποίησε τι της συνέβη. Η ψυχή της επανήλθε στο σώμα της και το ζωοποίησε για να συνεχίσει το έργο της αγάπης. Ήταν προτιμότερο να διακοπεί ο θάνατος παρά να διακοπούν τα έργα της φιλανθρωπίας. Ας είναι υπόδειγμα για όλους μας. Και ο Θεός της αγάπης και της ελεημοσύνης μας ελεεί και μας τα ανταποδίδει. Ένα δίνω, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, 10 μου δίνει ο Θεός. Απ' την άλλη, επενδύομαι στους ουρανούς, δίδοντας ελεημοσύνη στους συνανθρώπους μας, φτιάχνομαι ανάλογη κατοικία στους ουρανούς, θησαυρίζομαι θησαυρούς εν το ουρανό, όπως λέγει ο Θεός, όπου εκεί ούτε κλέφτες μπορούν να τα κλέψουν, όπως πολλάκι συμβαίνει στους επιγείς θησαυρούς που φυλάμε, αλλά ούτε κι εσείς, σκουλίκια ή οτιδήποτε άλλο μπορούν να φάνε, να φθείρουν τους θησαυρούς τους οποίους αποθησαυρίζομαι πολλές φορές. Είναι προτιμότερο να πουλήσουμε γη και να αγοράσουμε ουρανό. Ας μοιηθούμε τους Αγίους μας, αν θέλουμε κι εμείς να τύχουμε της χάριτος και του ελέους του Θεού. Και δεν είναι μόνον οι πλούσιοι που μπορούν να ελεούν, αλλά ο Κύριος επίνεσε και την χείρα που έδωσε από το υστέρημά της, που ίσως έχει και μεγαλύτερη αξία. Ας μας αξιώσει ο Θεός του ελέους του και δωρεάν να μας χαρίσει τη Βασιλεία Του. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς, διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας, βοήθειά μας, η χάρις της Θείας Λειτουργίας και των Αγίων.